Γκάβερ, όχι, πώς λέγεται. Μακάρι. Σένατορ. Σένατορ. Εγώ θα έλεγα το δίσκο μου έτσι μετά, άμα έβγαινα, ρε φίλε. Σένατορ, έτσι. Όχι, εντάξει, το Tesla είναι το genius, το marketing genius πλάνο. Στο Δέλτιο να γράφει το ονοματεπώνυμο και σπάρεψε υπό Tesla. Υπό, σκέτο. Φίλε, στο ψηφοδέλτιο όταν ήταν στο χωριό του εκεί δημοτικό συμβουλό. Έτσι το λέγανε. Τάσο Καρακώστα, σε παρένθεση υποχθόνιο. Πολλοί που έχουν ψευδόνυμα το βάζουν. Γιατί σε ένα άλλο χωριό δεν είδατε που λέει, έλεγε ένα όνομα και λέει παρένθεση η γυναίκα του Τάδε, ξέρω εγώ. Για να καταλάβουν ποια είναι. Ωχ, ναι. Κίτσενα. Ιωάννη Στασινόπουλο, παρένθεση, έβγαλε φωτό Super Trapper εξόφυλλο. Φωτογράφο. Κλασικό Super Trapper εξόφυλλο. Creative director του Mad Clip. Creative δεν ήμουνα. Δεν ήσουν creative. Δεν ήμουν εγώ creative. Ήσουν executive. Ήταν βασισμένο σε αληθινά γεγονότα αυτή η φωτογραφία. Ήταν μια άλλη φωτο. Φωτογράφο Super Trapper και emoji μικρό, Mad Clip έτσι. Μαλάκα, πρέπει να γίνει emoji αυτό στην Ελλάδα. Τι λένε θα τα γαμάτα emoji. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το emoji που είναι έτσι είναι ο Mad Clip. Και απλά να συνεχίσουμε τη ζωή μα. Ωραία, και για πες μου ποιοι άλλοι ράπερ είναι τα υπόλοιπα emoji. Αυτό είναι πολύ καλό. Να ξεκινήσουμε να γράφουμε τώρα με αυτό το δεξί, γιατί είναι ωραία. Πες μου πια, πριν πούμε το Αντώνης τι κάνει εδώ, γιατί τον καλέσαμε σήμερα και τα λοιπά. Πες μας ποιοι ράπερ θα γίνουν emoji, έτσι θα ξεκινήσουμε. Ωραία, το emoji με τα γυαλιά ηλίου είναι ο Sneak. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει νομίζω... Άλλος ράπερ που να φοράει γυαλιά. Μόνο Sneak. Κοίτα, όλα τα emoji θα μπορούσαν να είναι ο Mad Clip. Όλα. Όλα. True αυτό. Το emoji... Με την μπάμια. Με την μπάμια. Μπάμια, μελιτζάνα, τι είναι αυτό. Α, η μελιτζάνα. Α, η μελιτζάνα. Οκ. Εγώ σκέφτομαι με τα προσωπάκια γι' αυτά. Δεν το πήγα και το μέλλον. Το είναι αυτό που είναι τα μάτια πάνω. Ποιος είναι ο πιο ερωτικός ράπερ, για να του βάλεις αυτό με την καρδούλη, για αυτό που κάνει έτσι. Χοκ είναι η καρδούλη. Ε? Χοκ. Ο Χοκ είναι αυτός που δίνει το φυλάκι, όχι αυτός με τις καρδούλες στα μάτια. Ο Χοκ υπάρχει είναι αυτό που δίνει φυλάκι και αυτό που είναι σκέτο το στόμα φυλάκι, χωρίς να έχει καρδούλα. Αυτό μου αρέσει, αυτός... είναι σαν δύο αρχίδια εδώ πέρα. Μόλις δίσαρες το Χοκ. Ξεκινάει τρελό μπιφ τώρα. Ξεκινάει το επεισόδιο με ντις στο Hawk. Έρχομαι Θεσσαλονίκη. Δώσ' μου άλλο ένα rapper emoji. Για να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο. Ήθελες ποιότητα. Ήθελα ποιότητα, τη φέραμε. Το λυπημένο emoji ποιος είναι. Ποιος rapper. Ποιος δεν πάει καλά τελευταία. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είμαστε toxicity free σε αυτό το podcast. Μέχρι σήμερα που ήρθε ο Αντώνης Κωνσταντάρας. Να μας χαλάσει το toxicity free και να μας φέρει το dark wave του σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Κι εγώ μαύρα φοράω. Ωραία, είμαστε σορτή. Έτσι. Ωραία. Εμείς είμαστε που είμαστε λίγο... Είστε dark wave, τύπη. Ναι, εδώ πέρα. Εσείς είστε fly τώρα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Πάλι καλά που κάτσαμε εδώ και ανεβάζουμε λιγάκι. Αυτό θα τραμπάλα γέρνει σήμερα, Αντρέα, έχω να πω. Γιατί επειδή είμαστε πιο χοντροί. Στιλιστικά γέρνει. Πήγα να το σώσω, αλλά δεν πρόλαβα. Εντάξει, έχω φάει μπέργκερ σήμερα. Και είναι τα στρατόπεδα. Εγώ πάω εδώ πέρα. Έτσι. Τι είπε εδώ πέρα, έχουμε σκάσει full black, δεν ξέρω τι είναι. Men in black. Men in black. Θα σας κάνω φτσαφ, δεν θα θυμάστε τίποτα και θα δείτε το επεισόδιο μετά. Άκουγες ποτέ metal. Ναι. Ωραία. Αλλά όχι φανατικά, αλλά πάντα άκουγα. Άλλο ένα κοινό που έχουμε. Ωραία, έχουμε metal. Και metal friendly. Έτσι. Εναντίον ατόμων που ακούνε περίεργα raps. Ερώτηση. New metal ακούγατε ποτέ? Ο Αντρέας νομίζω το συχαίνεται. Το συχαίνομαι. Ήμουν σίγουρος. Εντάξει, εγώ όλο και κάτι έχω ακούσει. Δηλαδή, ας πούμε, ωραία. New metal το σχένεσαι, αλλά υπάρχει κάτι που να λες. Αυτό, ας πούμε, εντάξει, είναι ωραίο. Linkin Park. Linkin Park, εντάξει. Οι στίχοι μας ποτέ δεν σταματάνε. Νάτος! Damn, πώς φτάσαμε εκεί. Close enough. Να τους δω να τρέχουν. Ήταν το πρώτο. Το remix το με το εξή. Το να τους δω να τρέχουν είναι το κομμάτι που άμα μου βάλουν το πιστόλι στο κεφάλι και πούνε πες όλο ένα κομμάτι ατόφιο, θα το πω. Στο Masterchef δεν το ήξερε ο Κουτσόπουλος, αυτό είχε πει. Όχι, είναι ο Έλληνας πάρτο... που δεν έχει. Α, ο Έλληνας που έχει. Ναι. Και παιδιά, θυμάμαι στο Big Brother 1 που ήταν ο Ντίνος και έλεγε το πάρτο όπως θες, πάρτο όπως σε βολεύει αφού. Shout out στον Ντίνο λοιπόν. Shout out, Ντίνο. Μην ρωτήσει ο Ντίνος ποιος ήταν. Γιατί. Έλα τώρα, ξέρει τη face κόρδου και δεν ξέρει τον Ντίνο. Face κόρδου. Και face κόρδα.
Όπα, είχαμε κάνει τις προάλλες κάτι, αναφέραμε για τις κορδά και λέει. Θύμισε μου ποια είναι αυτή. Τη λέει λάτρα που δεν ξέρει τη face κορδά. Μου λέει την μπερδεύουμε τη face κόρδου που ήταν στο Big Brother. Αυτή θυμόμουν τον Τζάκα, τον Πρόδρομο. Όλου. Τελευταίο και ξαναξεκινάμε. Τελικός Big Brother που είναι Πρόδρομος της Τζάκας που είναι οι δύο φίλοι. Κολλητοί έτσι καλή ώρα και όταν κερδίζει κάνει το ελληνικό. Όπα. Table flip. Sorry, παιδιά. Με ακούς κανονικά τώρα, έτσι. Δεν ενδείκνεται το τραπεζάκι αυτό για να κάνουμε αναπαράσταση. Ναι, δεν τα κάνουμε τελικό εδώ. Ψηφίστε. Τι κάνουμε καλύτερα. Τι content θα έχουμε να βγάλουμε. Ο Τσάκας είναι ο Σαγαλής που έχει παρόμοιο μαλλί. Και αποχρώσεις. Παρόμοια. Είναι ο πρόδρομος. Πρόδρομος ήταν ο Αντώνης. Α, εντάξει. Μονολογία ήσουν. Λοιπόν, ο Αντώνης είναι σήμερα στην παρέα μας, ο πρώτος μας καλεσμένος. Δημοσιογράφος, podcaster, έχει και δική του μπάντα. Πολύ άσχολος και πολύ ταλαντός. Ο Γιώργος Καραγκούνης της ζωής. Okay. Θα κάνει όλα. Πολύ εργαλείο. Μέσα στο γήπεδο. Η μπάντα τη φάση. Να κάνω λίγη διαφήμιση τώρα. Ευχαρίστως. Αν δεν κάνεις τη διαφήμιση εδώ πέρα, ποιος Strawberry Pills. Κοίτα, Dark Wave παίζουμε. Nice. Σε γενικές γραμμές, έτσι με πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία και κιθαριστικά στοιχεία. Δύο άτομα είμαστε. Και εσύ ποιος είναι ο ρόλος σου? Εγώ παίζω κιθάρα, μπάσο και εντάξει και δύο ψιλοσυνθέτουμε, ας πούμε. Εγώ και εγώ κιθαρίστας είμαι κανονικά. Α, ναι, έπαιζες ποτέ σε μπάντα? Ναι, φυσικά. Για απόταξης. Πώς? Η πρώτη μου μπάντα, απόταξης. Punk, Όχι. Οι περισσότεροι μας λέγανε ότι είμαστε thrash, αλλά ήμασταν progressive metal. Anyways. Από thrash progressive metal, πώς είναι όχι, λίγο μακριά. Μας έλεγαν από το όνομα ότι όπως είπες εσύ, punk. Okay. Λέγανε, thrash παίζεται. Πώς το πες, από... Απόταξης. Απόταξης. Από το αποτάσσομαι. Η μεγάλη απόταξη. Και κατέληξε ράπερ. Θεολόγος. Ράπερ θεολόγος. Γιατί αποτάσσομαι. Τι έχεις σπουδάσει? Θεολογία. Θεολογία. όπως καταλάβατε, το concept είναι να φέρουμε εδώ τον Αντώνη να κάνει συνέντευξη στο Σαγαλή. Μία μικρή παρένθεση. Η πρόταση του Ανδρέα ήταν θέλουμε να έρθεις γιατί εντάξει δεν θέλουμε κάποιον διάσημο celebrity, θέλουμε κάποιον προλετάριο. Δεν είπα αυτό. Είπα θέλουμε κάποιον διάσημο celebrity rapper. Γιατί εσύ είσαι το κατάλληλο άτομο πριν έρθει οποιοδήποτε rapper να μας εξηγήσει πώς είναι να συναλλάσσεις και να προσπαθείς να ρωτήσεις πράγματα τους rappers. Εγώ πάντως λέω στην κοπέλα μου ότι είμαι ημιδιάσημος. Γιατί καμιά φορά όταν πάω να πάρω καφέ με αναγνωρίζουν. Τρελό. Και τι σου λένε δηλαδή, σταματάνε και σου λένε είσαι ο τύπος. Είσαι ο τύπος από το Vice, κανείς δεν ξέρει το όνομά μου. Ένα αυτό. Είσαι ο τύπος από το Vice και με ρωτάνε για τους Flat Earthers μετά. Damn. Ναι. Υπέροχο επεισόδιο. Είναι η μεγάλη μου επιτυχία οι Flat Earthers. Τόσο σαν τη ζωή μου. Σκέψου. Εντάξει, ο Γιάννης έχει να περηφανεύεται για το Mad Clip Super Trapper εξώφυλλο, εσύ γι' αυτό. Θα κάνουμε παρέα και θα κυκλοφορούμε δίπλα-δίπλα σε αργή κίνηση. Εμένα το θέμα δεν με καταλάβει. Δεν το αναγνωρίζω, αλλά θα είναι ο τρόπος για να αλλάξει την κουβέντα. Δηλαδή, μόλις σου λένε εσύ δεν είσαι ο τύπος από τους Flat Earthers, θα λες ναι, αλλά. Ναι, αλλά ο Γιάννης. Αν ήμασταν στην Αμερική, παίζει να ήμασταν εξεπεσμένοι celebrities που αφήνουν μηνύματα σε fans που πληρώνουν 5 δολάρια. Λοιπόν, αφού σε αναγνωρίζουν, σκέψου τώρα αυτή την τραγική ηρωνία. Να έχει κάνει συνέντευξη σε όλου του ράπερ τη Ελλάδα, γνωστού, λιγότερο γνωστού κτλ. Και να σου λένε είσαι εσύ ο τύπος που έχει κάνει του Flat Earthers. Okay. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μα πει λίγο την. Πριν μπούμε στο όλο το σκηνικό με το πόσα χρόνια δουλεύεις πάνω σε αυτό και τις εμπειρίες σου μέσα από όλο αυτό, να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την όλη φάση της δημοσιογραφίας. Νομίζω είσαι από τους πιο new age δημοσιογράφους που ασχολούνται με τη μουσική και τον πολιτισμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Brofist. Καλά, δεν είναι απαραίτητα καλό. Corona. Καλό είναι, πολύ καλό. Μου το έστειλες εμένα. Περνάει έτσι, okay. Κάνει έτσι. Δεν μπορεί να φτάσει μπρος σε ένα. Γιατί δεν είναι απαραίτητα καλό? Εννοεί για τους επιλεγμένους, φαντάζομαι. Από ναι, και από τους επιλεγμένους. Όχι, το New Age, το λέω με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονος στην προσέγγιση του. Up to date. Up to date, ακριβώς. Ασχέτως αν όλοι με λένε ήμο ακόμα, επειδή έχω το μαλλί αυτό. Εκεί. Εντάξει, το ήμο ξανάρχεται στην επικαιρότητα. Το είχα από μικρός, ρε. Αν σου φέρω φωτογραφία, είχα φράτζα από μικρός. Και ήμουν και ξανθός. Άρα είσαι real, ρε φίλε. OG ήμο. Αυτή είναι η νούμερο ένα δικαιολογία για την καράφλα πάντως, όχι για το μαλλί. Τι είναι η νούμερο ένα. Δικαιολογία για την καράφλα.
Ότι την είχα από μικρό. Από μικρό έτσι ήταν, ρε. Α, okay. Έτσι ήμουν από μικρό, δεν τα χάνω τώρα. Εγώ με το. Εγώ το μαλλί που έχω θα μπορούσα να κάνω αυτό που λένε το καραφλοδάνιο. Το το λέγαμε τώρα πρώτα. Γαμάει το καραφλοδάνιο. Με το μπούλια. Γιατί δείχνει ότι έχει πολύ πυκνό μαλλί. Έλα να μιλήσει. Όχι, όχι, προ το παρόν έχω, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτή την έκφραση από κάποιον πέρα από τη δικιά μα παρέα. Είναι επειδή εμεί οι δύο είμαστε. Ρε, σου λέω, κλικάρουμε. Μάλλον πρέπει να γίνει μια crossover συνεργασία κάποια στιγμή. Λοιπόν, εγώ πάντα ακούσα να γράφω. Γενικά, από μικρό, ρε φίλε. Ήσουν ένα blogger, από blogger ξεκίνησε. Έκανα blog, ναι. Είχα ένα blog παλιά. Είχα ένα label. Στις δικές μου μουσικές, indie φάση. Και παράλληλα μαζί με το label έτρεχα και ένα blog. Το τσέκαραν από το Vice, σπούδαζα και δημοσιογραφία παράλληλα. Το τσέκαραν από το Vice, γουστάραν την αισθητική όλη. Και κανονίσαμε ένα ραντεβού και έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, στο Vice συγκεκριμένα. Είχα περάσει και από άλλα μέσα στο παρελθόν, έχω κάνει αθλητικό ρεπορτάζ. Είμαι από αυτά τα χέρια που βλέπεις στις δηλώσεις στο γήπεδο, ας πούμε. Που βγαίνουν από την περπέρα, ναι. Ναι, και παίρνουμε δηλώσεις. Έχω κάνει ραδιόφωνο. Έχω δουλέψει και σε άλλα μέσα όπως η LIFO. Έχω κάνει μια μικρή γύρα. Αλλά εκεί στο Vice βρήκα ουσιαστικά μια φάση που γούσταρα full. Και είμαι εκεί 6 χρόνια τώρα, περίπου. Και σιγά σιγά προέκυψαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν είχα. Όσον αφορά τα βίντεο, δεν είχα ποτέ σκοπό να βγω μπροστά από την κάμερα. Μου το πρότειναν μέσα στο κάποιο διάστημα που άρχιζε και να δραστηριοποιείται και το βίντεο στο Vice. Μου λένε ψήνεσαι να κάνεις ένα audition για να παρουσιάσεις κάτι. Και τους λέω ναι, και πάω στο audition και θα σου δώσω ωραία πασούλα τώρα. Και μου λένε, αν έκανες ένα θέμα τώρα, ποιο θα ήταν. Και τους απάντησα ότι θα έπαιρνα, γιατί τότε ήταν το reunion, θα έπαιρνα τους ζητανοί, θα τους έβαζα σε ένα βανάκι, θα πηγαίναμε, θα γυρίζαμε όλη την Αθήνα και θα πίναμε μπάφους. Για ευνόητους λόγους δεν κάναμε τους μπάφους. Δεν τους δείξαμε. Για ευνόητους λόγους κόψαμε τους μπάφους. Και αυτό ήταν το πρώτο μου ever βιντεάκι, το 48 ώρες με τους ζητανοί στην Αθήνα. Αυτό δεν ήθελες να σου πω, αυτό ήθελες. Ήθελα να καταλήξω εκεί ως την κλιμάκωση αυτής της ιστορίας. Γιατί και στο μυαλό μου σαν μια ιστορία έτσι λίγο στα όρια του thriller το θυμάμαι. Γιατί αυτό το βίντεο, γιατί είχα συγκλονιστεί όταν είδα ότι κατέληγε αυτή η ιστορία, ξεκινούσε πάρα πολύ καλά, αλλά κατέληγε με σένα να σου κάνει τατουάζ του Jackie Chan. Γιατί, γαμάει. Το οποίο τατουάζ υπάρχει ακόμα. Ναι ρε, εννοείται και είναι γαμάτο. Είναι πάνω από το τατουάζ που έκανα μεθυσμένος και μεγάλη αποτυχία, είναι του Τάκαρου. Όχι cover. Okay. Όχι cover, αλλά τώρα λέμε να το τελειώσουμε. Θα πάω πάλι στον Τάκη να το τελειώσω. Έλεγα επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο, ρε φίλε, θα κάνω κάτι να το θυμάμαι. Ότι ξεκινάει, ας πούμε, σκεφτούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει κάτι μεγάλο από εκεί. Μπες λίγο στη. Να, τώρα είμαι ο τύπος του Vice που κάνει flat earthers. Και ο Τάκης έγινε flat earthers στην πορεία, ρε φίλε. Τόσο πολύ τον επηρεάσει. Η καριέρα σου τόσο πολύ τον επηρεάσει. Συγγνώμη, μπείτε λίγο στη θέση μου να βλέπεις ένα βίντεο που είναι ένας τύπος και κάνει συνέντευξη. Είναι όντως σαν thriller εξελίσσεται. Γιατί λες, OK, πάνε όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Μιλάνε οι Ζητανοί, μιλάνε. Ο τύπος, OK, καλά το πάει. Όλα καλά. Μπρο, τι γίνεται εκεί πέρα, του κάνει τατουάζ Jackie Chan. Θυμάμαι και εγώ το θυμάμαι. Μισό λεπτό, ξεφεύγει πολύ αυτή η παραγωγή. Δηλαδή, αν αυτό είναι το πρώτο βίντεο με rap του Vice, στο δεύτερο βίντεο τι θα γίνει. Κοίτα, εντάξει. Έχω πάει να. Τα δύο ακραία είναι ο Jackie Chan και βόλτα στα λιμανάκια με την Porsche του Mad Clip. Έχει βγει τέτοιο πράγμα. Έχουμε κάνει ένα βίντεο με το Mad Clip, το ένα πρόσφατο, πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων, που με πάει βόλτα στα λιμάνια. Έχει βόλτα. Κυκλοφορήσει. Ναι, έχει κυκλοφορήσει. Βέβαια, έχουμε κόψει τα σημεία που κάνω. Γιατί τρέχει σαν τρελός. Λένε πως είμαι τρελός. Αυτό που έκανα από. Φέρε μου, μου φάγε την ατάκα. Φίλε, τόσο όμως. Αλλά εγώ έβλεπα φίλε. Εγώ επειδή είχα και ένα ατύχημα πέρσι. Αυτό, τροχαίο. Ναι, τροχαίο. Πέρασε μια τύψα με κόκκινο, με χτύπησε από την πλευρά μου και με πέταξε πάνω σε κάτι άλλο, παρκαρισμένο, ας πούμε. Και έκτοτε. Σ' αναγνώρισε μετά, ότι είσαι από τους flat earthers. Μου λέει, η γη δεν είναι επίπεδη. Λαμημένη. Και από τότε χαίζομαι, ρε φίλε. Εσύ δεν είσαι αυτός. Είναι τύπος κάτω με τα αίματα. Παρακαλώ βοήθεια. Μέσω στη ζώνη. Να φοράτε ζώνη.
Ναι, και, και τι είχε μείνει. Και φοβόμουν, ρε παιδί μου, και είχαμε πει, είχα τη φαϊνή ιδέα μόνο μου να πάω βόλτα με την πόρση του Mad Clip και του λέω εντάξει, να το ανοίξει λίγο, ρε παιδί μου, κι αυτά. Και μου λέει εντάξει. Και πάμε προς λιμανάκια, μαλάκα, και αρχίζει ο Mad Clip να τρέχει και να μπαίνει και σφήνεσαι έτσι και το ένα και το άλλο και να του λέω παντού. Και να γελάει. Και να κάνει «Έχει χέρια ο Mad Clip! Έχει χέρια ο Mad Clip!» Και να τρέχει έτσι μαλάκα. Δεν και εγώ να είμαι, είμαι έτσι και υπάρχουν μετά, το, εγώ ήμουν αου αου, του λέω θα κατουρθώ στα μάτα ξέρω εγώ κι αυτά. Και να φωνάζει και όταν ο άλλος φωνάζει και γελάει «Α, έχει χέρια ο Mad Clip!» Λες «Μαλάκα, εδώ έχουμε...» Και φαντάσου, να σκοτωνόμουν με το Mad Clip. Iconic. Μακάρι να φύγω έτσι. Θα μας στάβανε, θα μας δίνανε με Gucci και μας στάβανε με μπάφο. Σκέψου απλά να τράκαρες με το Mad Clip, να γινόταν θέμα, να πήγαινε στο νοσοκομείο και να σε βλέπανε μετά και να σου λέγανε εσύ δεν είσαι αυτός που τράκαρε με το Mad Clip. Όταν έβγαινες από το νοσοκομείο. Όταν έβγαινες. Που τράκαρε με το Mad Clip. Όπου έχει χέρια ο Mad Clip και του το δίνω αυτό πρώτον. Και δεύτερον, απλά έγινα ρεζίλι, ρε φίλε, γιατί μετά ήμουνα στο γραφείο, οι άλλοι μοντάραν το βίντεο μέσα και γελάγανε μόνοι τους, ξέρω. Η ατάκα αυτή που είπες υπάρχει σε βίντεο. Στο βίντεο όχι, γιατί τους είπα δεν θα με βάλετε χεσμένο στο βίντεο να φωνάζω. Μπορούμε να την έχουμε εμείς unreleased. Μπορώ να σας φέρω, γιατί έχει και GoPro μέσα στο αμάξι. Έτσι το είχατε γυρίσει, είχατε βάλει GoPro, γιατί είναι τη θέση το αμάξι μάτι. Ναι, είχαμε βάλει GoPro μέσα στο αμάξι, μικρόφωνα και από πίσω ένα δεύτερο αμάξι με κάμερες, ξέρω εγώ. Και αυτό. Δηλαδή, κοίταξε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τύπος ο οποίος έχει θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για λογαριασμό των ράπερ. Για το ρεπορτάζ. Για το ρεπορτάζ. Βάζω σε κίνδυνο τη ζωή μου. Και πέρα από το Vice και αυτή τη φάση, έχεις και το δικό σου podcast. Το Ηλία Ρίχτο. Ηλία Ρίχτο, όπου έχουν περάσει ονόματα τη ελληνική κόπου σκηνή. Ναι. Έχει περάσει ο Τακιτσάν, έχει περάσει ο Long 3. Να το πούμε ότι ποιο θα είναι ο επόμενο καλεσμένο. Κάνουμε πρεμιέρα λογικά σύντομα. Έχουμε ήδη γυρίσει με δωμάτιο. Γαμάτι είναι, το σκεφτήκαμε πολύ καιρό πότε θα βγει. Και θα είναι με τον Mad Clip. Οκ. Και ο Mad Clip είναι true, γιατί το στούντιο είναι στην Πατησίων και ήρθε η Πατησίων με το Porsche. Οκ. Οπότε αυτά που λέει φίλε, τα τηρεί, τα εννοεί. Και παίζει και καλό Grand Turismo. Όντως. Α, παίζατε εδώ, ε. Δυστυχώς. Ο Ανδρέας δεν είχε χέρια όμως. Εγώ δεν είχα δεν χέρια. Είχε χέρια. Βασικά δεν είχε δάχτυλα. Όχι. Δυστυχώς δεν είχα χέρια. Και ο Mad Clip είναι προς τον Grand Turismo. Γενικά παίζει να επενδύει πάρα πολύ. Έχεις χρόνο και skills αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Παίζει full. Έχεις το βιντεάκι που χάνεις το Pro και τα παίρνεις στο κρανίο με τον Mike Bull. Έχω δει αυτό που χάνεις το PES Vres. Και δεν κάνω πλάκα. Παίζει PES Vres. Παίζει PES Vres και έχει τρελαθεί και προσπαθεί και λέει λέξεις. Μάλλον η ερώτηση είναι, γιατί το έχω δει σαν story, απόσπασμα κάπου. 10 υλικά για το σουβλάκι. 10 υλικά για το σουβλάκι. 10. Γιατί πάντα είναι στο PES Vres, είναι 10 που πρέπει να βρει. 10 υλικά για το σουβλάκι. Τι να σου πω, ρε φιλέ, υπάρχουν. Άμα ακούσει αυτά που λέει ο Mad Clip, γιατί φωνάζει. Παντσετάκι. Φωνάζει παντσετάκια, παντσετάκια. Είναι μετά κάποιο άλλο ο οποίο φωνάζει κρεμμύδι, κάποιο φωνάζει τζατζίκι. Οπότε συμπέρανα ότι μάλλον παίζουν PES Vres και να βρουν τα υλικά. Δεν νομίζω ότι δίνανε παραγγελία έτσι. Και καλά, θα πάρει και φωνάζει από πίσω παντσετάκια, κρεμμύδι. Εμένα μου άρεσε αυτό το βίντεο με το Pro, γιατί έχει χάσει και είναι ο κλασικό που τσαντίζει όταν χάνει. Και είναι ο Mike Bull, αυτό το παιδί που κάνω παρέα, δίπλα του, ο οποίο τον έχει κερδίσει. Επίτιμο μέλο του ραπ καφενείου, ο Mike Bull. Α, ναι, μπράβο, σωστά. Και είναι ο τύπο ο πιο εριστικό. Είχε έρθει μαζί του χθε και του λέω, φίλε, είσαι πολύ εριστικό στο Pro. Είναι αυτό ο κλασικό που φαντάζομαι ότι έχετε τσακωθεί και με το που σου βάζει ένα γκολ, εσύ έχει λίγα νεύρα, κάνει μόνο αυτό. Έκρηξη μπουγάτσα μετά ο άλλος. Μαλάκ. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Ρε φίλε, εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς γίνεται ένας τύπος, πώς το έχεις στο μυαλό σου ότι εσύ έρχεσαι από μια, έχεις μια καλλιτεχνική ας πούμε εμπειρία, έχεις υπάρξει σε μπάντες, έχεις δικό σου label σε ένα άλλο είδος μουσικής και ξαφνικά ας πούμε το 2014 μπαίνεις σε 48 ώρες με τους Ζητανή και μέσω της απασχόλησής σου με το Vice από εκείνο το σημείο και μετά μπαίνεις σε αυτό το μαγικό κόσμο θέλοντας και μη που λέγεται ελληνικό hip-hop και ξέρεις, θέλω να με βάλεις στην κατάσταση αυτή που έρχεται ένας τύπος, δεν ξέρω, παρακολουθούσες πιο πριν το ελληνικό hip-hop. Ναι. Ωραία. Από μικρός. Οκ, άρα δεν ήσουν αφάνη, ήξερες τι σημαίνει. Ναι, κοίτα, το rap
είναι στα top 10 μου, ας πούμε, αγαπημένων μουσικών. Προφανώς δεν είναι το νούμερο ένα για μένα, αλλά από το υπόλοιπο άλλο, ας πούμε, το 96 ποτέ ήταν και μετά, παρακολουθώ τι γίνεται. Ας πούμε, με αυτό μπήκα ως πιτσιρικά στο δημοτικό και εκτότε πάντα είχα το βλέμμα μου στο τι παίζει, στη ραπ μουσική. Okay, και ξαφνικά μπαίνεις μέσα σε αυτό, ας πούμε, ναι. Και συναναστρέφεσαι με όλα αυτά τα πρόσωπα. Και θέλω έτσι να μου περιγράψεις λίγο, να με βάλεις, ας πούμε, βιωματικά στο τι σκέφτεται ο Αντώνης όταν μπαίνει σε αυτή την κατάσταση. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αντιθέσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, μ' αρέσει, ξέρεις, να πετάς κάποιον άκυρο, ναι, ρε φίλε, στη μέση του πουθενά και να δεις απλά τι θα γίνει. Οπότε έτσι το βλέπω, ότι είμαι ένας τύπος που ακούω darkwave, post-punk, punk, indie και τέτοια πράγματα και θα μπω εκεί, σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα φορέσω τα ρούχα μου, ρε φίλε. Δεν θα πάω να το παίξω μέλος του community. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή, έτσι το σκέφτηκα και είπα, θέλω να κάνω αυτό. Και δεύτερον, μου προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον το ελληνικό hip-hop. Γιατί είναι όλοι σαν ήρωες κόμικ. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ένας κόσμος, ο καθένας έχει τις δυνάμεις του, το style του, τα χρώματά του, το χαρακτήρα του. Και το βλέπω σαν κόμικ όλο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Έχει πετάξει 50 ιδέες για συζητήσεις, threads και όλα. Μισό λεπτάκι, δηλαδή. Ωραία, θέλετε να το πούμε λίγο rappers και να μας λέει τι δυνάμεις θα έχει. Αυτό, σε βάση τύπου να το πούμε εδώ. Π.χ. κόντρα Capital Offbeat, ας πούμε, οτιδήποτε, είναι DC versus Marvel. Marvel, ναι. Ωραία, δηλαδή, μισό λεπτάκι, να σου λέμε άτομα που έχει κάνει μαζί του συνεντεύξεις. Ας πούμε, Τάκι Τσάν, τι δύναμη θα είχε. Όπου μα λέγα. Ο Τάκι Τσάν, επειδή είναι και αυτός που τους έφτιαξε όλους ουσιαστικά, ενώ ότι μία παρένθεση στους μισούς, ακόμα και new school rapper, που και εσύ μιλάς, θα το ξέρεις, η μισή λένε Ζητανή, έτσι σαν και επιρροή και τάκαρο. Ο Τάκης είναι ο Σούπερμαν, γιατί έχει πολλές δυνάμεις. Σωστός. Είναι original, ας πούμε, είναι από τους πρώτους. Οκ, okay, ο Mad Clip, πέρα από Super Trapper, ας πούμε, ποια είναι οι comic ιδιότητες. Plus, είναι γρήγορος. Περίμενα ότι θα είναι κάποιος που έχει πολύ γρήγορο, που να πάρει πολύ γρήγορα ο Flash. Α, όχι, 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 όχι. Όχι, ο Mad Clip είναι ο Batman, ρε φίλε, γιατί έχει το εργαλείο. Και επειδή το εργαλείο του Mad Clip είναι γνωστό πλέον σε όλους μας. Το Batmobile, το Mad Clip Mobile. Mad Clip Mobile, το Mad Clip Mobile. Νομίζω ότι δεν ήθελε κάποτε να οικειοποιηθεί. Επειδή έχει το τατού. Έχει τατού. Ο τέτοιος, ο Hulk, είπες. Ναι. Ο Μέντε. Ου, οκ. Ο Μέντε δεν είναι Kingpin. Αυτό είναι ο Kingpin. Α, είναι ο Kingpin ο Μέντε. Είναι ο Kingpin, true. Ποιος είναι ο Hulk? Ο Χαρμάνης. Χαρμάνης, σωστός. Οκ. Σωστός. Ο Xavier είναι ο Sifu Versus. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μου είπες κάτι πολύ ψαγμένο τώρα, δεν σου λέω για το Sifu Versus, αλλά με το όλο τον κόσμο αυτό. Πολύ ψαγμένο. Με όλο τον κόσμο αυτόν έχω λίγο μια σχέση αγάπης μίσους. Καλά τον. Ποιον? Τον comics και τον. Το super hero movies και όλα αυτά. Και εγώ δεν είμαι κανένα geek, ρε παιδί μου. Και ο Τάκι Τσάν είναι πορωμένο με τα comic επίσης, από ό,τι ξέρω. Και έτσι είχε γνωρίσει και τον Χαρμάνη. Ωραία, τα ημισκούμπρια τι είναι. Και αυτή είναι. Και ο Μετζέλος δεν έχει, δεν είναι πορωμένος με την. Ναι, ο Μετζέλος είναι. Τα ημισκούμπρια είναι λίγο ίσως πιο. Δεν είναι υπερηρωικό comic. Ωραία, πάμε τώρα στο πιο βασικό. Ο Τζόκερ ποιο είναι, φίλε. Το πάει αντίθετα τώρα. Joker Two-Face. Πάρα πολύ διπλωματικό. Πέρα το να πούμε, ξέρω εγώ, τι είναι ο Τσάκη, ας πούμε. Γιατί αυτό θέλει να οικειοποιηθεί. Ποιος θα ήταν, άμα δεν Joker, κακός. Σκότωσε τους γονείς του Batman. Ποιος είπαμε ότι είναι ο Batman? Ο Mad Clip. Εσύ είπες ο Mad Clip. Ναι, μην το πεις. Δεν το είπε, το αποδεχτήκαμε όλοι ότι είναι ο Mad Clip. Γιατί όντως ήξερα. Δεν ξέρω αν την πήγες να πεις, μην το πεις. Ναι, όχι. Ωραία, φίλε. Ο Τζόκερ είναι ο Τους, παιδιά, εντάξει. Ήταν και βαμμένος. Αυτό πήγες να πεις, μην το πεις. Ήταν και βαμμένος ο Τζόκερ. Εγώ σκέφτηκα απλά το artwork που έχει κάνει. Αυτό είναι, τελείωσε. Ο Τζόκερ είναι ο Τους, ναι. Άρα είναι η νέμεσης του Mad Clip. Ουσιαστικά. Ναι. Εγώ δεν το σκέφτηκα έτσι. Μαλάκα. Και εγώ δεν το σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα. Holy fuck. Στέκει, Παιδιά, δεν στέκει αυτό καθόλου. Γιατί υπάρχει θεωρία. Είναι το ίδιο ηθοποιός, ρε μαλάκα. Ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, κατά βάθος. Ο Batman και ο Τζόκερ. Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι στην πραγματικότητα είναι οι δύο εκδοχές του ίδιου προσώπου. Α, εγώ δεν εννοούσα αυτό. Θα σας αρέσει όλο.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον σ' αρέσει ως Batman. Δεν έχουμε δει ακόμα. Έριχνε ωραία μπουκέτα στο τρέιλερ. Στο τρέιλερ, ναι, καλώς φαίνονταν αυτό που λένε. Είχε άλλες τρύπες που δεν με κάλυψε ταινία. Α, οκ, οκ. Δεν έχω. Πολύ άλλες τρύπες. Αρχικά η στολή, τι στολή είναι αυτή. Κάτσε ρε. Δεν μου αρέσει η στολή. Πώς είσαι κάλυψε, αυτό δεν έχει δει. Δεν είναι αυτό, ναι. Και δείξει το τέτοιο. Το τρέιλερ. Το τρέιλερ, παιδιά, είναι στολή. Αφού δεν έχει τελειώσει. Τι δεν έχει τελειώσει, θα αλλάξει τη στολή. Τα γυρίσματα δεν έπαθε κορονοϊό ο τέτοιο, ε. Ο Ρόμπερτ Πάτσον. Είπε σήμερα ότι όταν ήταν στην Ισπανία, λέει για κάτι γυρίσματα, είχε μια θαυμάστρια, τον είχε στοκάρει τρελά και είχε κατασκηνώσει απ' έξω από το σπίτι του. Και καθόταν εκεί μέρες και εγώ δεν έφευγε. Και μια μέρα λέει που βαριότανε, της λέω, δεν είχα τι να κάνω και της λέω, ωραία, έλα πάμε για φαγητό. Και πάμε, λέει, για φαγητό. Και της είπε όλα τα προβλήματα, όλη τη ζωή και ξενέρωσε αυτή και έφυγε. Δεν τον ξαναπλησιάσει ποτέ. Fuck. Έτσι απαλλάχτηκε από τη στόκερ. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω αυτό που έλεγες πριν. Αν από όλους αυτούς που έχεις γνωρίσει, που κάποιοι ρε παιδί μου, okay, λογικά ήταν παιδικοί ήρωες για σένα. Οι πιο παλιοί, ναι. Ναι. Έχεις απομυθοποιήσει κάποιους. Κάτσε να σου πω. Κοίτα, επειδή θα σου πω, δεν ήταν τα top ειδωλά μου, δεν τους απομυθοποίησα, γιατί ας πούμε, αν ερχόντουσαν τώρα οι Offspring μπροστά μου, εκεί θα με βλέπεις να κάνω σαρουβίτσα, ας πούμε, γιατί όταν ήμουν πιτσιρίκι, από εκεί ξεκίνησα. Οπότε ναι, δεν απομυθοποίησα. Απομυθοποίησα όμως λίγο τη φάση. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ πίστευα, ρε φίλε, ότι σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους. Oh. Ότι έχω φάει σφαίρες, έχω κάνει, έχω ράνει. Και ξέρεις, μεγαλώντας, αυτό απομυθοποίησα πιο πολύ. Ότι είναι λίγο storytelling αυτό. Όταν σπιτσιρικά το ψιλοπιστεύεις. Αυτό. Καλά τα λέω. Παλιοί δεν έχουν πει πολύ ότι έχουν φάει σφαίρες, π.χ. Π.χ. όταν έλεγε ο Ευθύμης, νομίζω. Κάπου λέει, θέλω να απέφευγα τις φορές. Κάπου σε ένα τραγούδι στο γεύση του Μένους το λέει, ρε φίλε. Και λέω, ρε μαλάκα, τον πυροβολήσανε. Και το σκεφτόμουν έτσι, ή μετά σκεφτόμουν τον Τζιτανί που λέει, θα σε βρω, αου, γαμά με δέρνουμε. Νόμιζα ότι όλοι το ζούσαν έτσι, ρε παιδί μου, πως το βλέπα στις ταινίες. Αυτό απομυθοποίησα πιο πολύ, αλλά έτσι οι περσόνες όχι ιδιαίτερα. Παίζει αυτό το theme γενικά και περισσότερο ίσως τώρα. Never ξέρεις, meet your heroes, πλέον. Τώρα τι μπορεί να πιστεύουν. Τώρα για... φαντάσου. Ναι, αυτό. Σίγουρα. Να είσαι, ξέρω εγώ, 13-15 χρονών και να λες, ξέρεις, OG, γκάγκστα. Και αυτό που λέγατε για την άλλη φορά, πόσο true μπορεί να, αν πρέπει να είναι true ο ράπερ ή αυτά, που λέγατε για τα ποιοι σπρώχνουν, ποιοι δεν σπρώχνουν. Και το έχω σκεφτεί, ρε φίλε. Λίστα, δεν έχουν, ρε παιδί μου, τουλάχιστον 30 δεν σπρώχνουν. Ράπερς. τουλάχιστον 30 δεν ισχυρίζονται ότι σπρώχνουν. Γυρνάει με κοιτάει ο Άντρε. 30. Ναι, τον παραπάνω. 30 είναι λίγο. Λίγο. 100. 100 σπρώχνουν στην Αθήνα. Ναι. Δεν θα είναι κι άλλοι που δεν είναι ράπερ που σπρώχνουν. Άλλοι 100. Που μπορεί να γίνουν ράπερ στο μέλλον. Ναι. Γιατί τόσο ακριβά τα drugs. Εσύ που είσαι σπουδαγμένος. Ζήτηση προσφορά, ρε φίλε. Ζήτηση προσφορά. Μας κλέβουνε δηλαδή. Μας κλέβουν, αλλά. Δηλαδή πάει αλλού το πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Μήπως το παρακολουθούν από τη Γαδά αυτό το podcast. Όπως και έχουμε. Βλέπεις, ρε φίλε. Αυτό εγώ σκέφτομαι. Εκεί το απομυθοποιώ. Κάτω λίγο εικόνα αυτό. Να είναι στη Γαδά τώρα σαν γραφείο και να βλέπουν το Rap Cafe podcast featuring Αντώνης Κωνσταντάρας και να καταγράφουν ποιοι. Και να λένε. Και να λένε. Κοίτα, αποκάλυψε ότι γη είναι επίπεδη. Το αρχίδι. Τώρα αυτός λέει είναι. Αυτά. Αυτός είναι που μας έκανε expose. Και σκάει και ο άλλος και λέει είναι σοβαρό, αναλαμβάνω. Στείλτε καλά, Μαξ. Στείλτε καλά, Μαξ. Αυτός που δεν λέμε το όνομά του. Ναι. Ωραία. Τώρα, επειδή. Okay, από πήγαμε αλλού. Από το 2014 μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Έτσι δεν είναι. Δεν βλέπεις ότι αυτές οι κόντρες που τότε ήταν σε αυτό το επίπεδο του λίγο μυθοπλαστικού. Πλέον έχουν αρχίσει και σοβαρεύουν λίγο. Εννοείς ότι θα. There will be blood. People. Ότι there will be blood. Ένα, το έλεγα παρένθεση πριν μου πεις ότι χθες το ζητούσα με ένα φίλο μου και μου έλεγε το βλέπω να έχουμε τον πρώτο πυροβολισμό ένα ράπερ σύντομα. Λες. Πολύ ακραίο. Εσύ θα μας πεις που είσαι. Σύντομα κιόλας. Σύντομα, λέει, θα έχουμε τον πρώτο πυροβολισμό. Δεν προλαβαίνω να ραφτώ. Είπα ξύλο. Ξύλο δεν είναι αυτό, ξύλο. Τώρα πυροβολισμό μου φαίνεται πολύ χοντρό, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εσύ πώς το βλέπεις που είσαι συνέχεια, μιλάς με όλους αυτούς και κάνετε συνεντεύξεις κλπ. Εγώ βλέπω ότι πολλοί από αυτούς όντως. Όντως δεν τρώνε πρόλογο, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ξέρεις.
Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Έχει κάποιος πάρα πολλά να χάσει αυτή τη στιγμή από αυτά τα άτομα, άμα κάνει κάτι τέτοιο, πιστεύω. Και άλλο η φυλακή που θα πάει τώρα, ο Tory Lanez θα πάει. Ναι, Tory Lanez. Αν καταδικαστεί. Ναι. Που λέγε, ναι, άλλο αυτή η φυλακή που θα πάει, υποθέτω αυτό. Βέβαια και σε αυτές κατάθανε εκεί πέρα, φαντάζομαι. Αλλά άλλη ο κορυδαλός, ρε φίλε. Ναι, αλλά απ' την άλλη εκεί υπάρχουν και περισσότερες δομές που μπορούν να σε προστατεύσουν. Ναι, αν κάνεις μουσική. Ξέρω. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ονόματα που είναι indie αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Που είναι indie, δεν είναι σε κάποιες δισκογραφικές. Οι δισκογραφικές και στην Ελλάδα δεν είναι του μεγέθους που έχουν τα κεντρικά της Warner ή της Sony, φαντάζομαι, στην Αμερική. Και δεν μπορούν και να σε προστατεύσουν τόσο πολύ, να πεις ότι έχω ένα συμβόλαιο 100 εκατομμύρια και έτσι και κάνω κάποια βλακεία, θα το χάσω. Ή αντίστοιχα, εσύ γράφεις κάτι στο Vice. Okay. Εντάξει, ας αφήσουμε το Vice, είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Ναι. Λέει κάποιος κάτι σε ένα blog. Έχεις υπάρξει blogger, καταλαβαίνεις την κατάσταση. Ποιος θα τον προστατεύσει άμα τσαντιστεί ο Hipsy, indie rapper, indie gangsta rapper, που δεν έχει από πίσω καμία δομή να τον κρατάει. Ναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω άμα θα έχουμε πυροβολισμό. Ρε, ακραίο, εντάξει. Ξύλο φαντάζομαι θα έχουμε σύντομα. Μέχρι εκεί. Σύντομα. Ναι. Okay, άρα το βλέπεις και εσύ ότι υπάρχει λίγο παραπάνω θυμός. Ναι, και είναι λίγα τα μέρη που μπορούν να βγουν. Οπότε υποθέτω ότι κάπου θα βρεθούν κάποιοι από αυτούς. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Για να τις διαφημίσεις σε χώρους, θα καλεί. Θέλω να κάνουμε event. Θα βάλω βάλει μπιπ. Βάλει μπιπ. Να βρουν πιο, σε ποιο μαγαζί έκανε μόλις διαφημίσεις στους Σαγαλείς. Τι λέω, φαντάζομαι. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή, ωραία, να πούμε τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Light Sneak. Εγώ φανταζόμουν πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, ότι εντάξει, μην βρέθουν αυτοί οι δύο μαζί. Βέβαια, εντάξει, και αυτοί που έχουν γύρω τους, υποθέτω ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε αυτοί θα το σταματήσουν πριν γίνει οτιδήποτε. Αλλά εγώ φανταζόμουν, μαλάκα, αυτή τώρα θα γαμηθεί ο Δίας. Και κάναν φέτος τον Bosses, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό είναι. Γαμάτο είναι, απλά εννοώ ότι δεν θα γίνει... Ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο μπιφ, ας πούμε, έτσι. Τώρα είχαμε ένα άλλο. Εκεί πιστεύεις θα γίνει? Εγώ άλλο αναρωτιέμαι, ότι εσύ που έχεις μια μουσική παιδεία α και έρχεσαι σε αυτή τη φάση και τα βλέπεις αυτά, δεν σου φαίνεται λίγο, τι να σου πω, δεν το υποτιμάς λίγο? Δεν θα πεις ότι ρε φίλε, τι κάνουν τώρα αυτοί? Ας πούμε, εμείς παίζουμε dark wave, παίζουμε post-punk, οτιδήποτε, μαζευόμαστε, κάνουμε τις μουσικές μας, περνάμε καλά, ενώνουμε τις καταθλίψεις μας. Και είναι αυτή εδώ πέρα τώρα και σκοτώνουν. Μόνο στερεότυπα. Συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το πω αυτό, συγγνώμη, παιδιά. Ωραία, κοίτα, και τους βλέπεις αυτούς, τσακώνονται, δεν τους βλέπεις λίγο προκλητικά. Μου φαίνεται τώρα να είσαι τόσο μεγάλος, sorry, τώρα να είσαι, να είσαι πάνω από 23-24. Εμένα μου φαίνεται και λίγο το Instagram. Θα έρθω, θα σε βρω, θα σε γαμίσω και δεν σε ξεπλένει τίποτα, ξέρω εγώ. Ή και μετά story. Αυτό με χαλάει. Και ειδικά από άτομα που δεν είναι 21-22 χρονών. Εκεί εκεί λέω αυτό, ή π.χ. Δεν χρειάζεται να ξέρω προσωπικά πράγματα, ποιος σου χρωστάει σε ένα 100 ευρώ ή ποιος βρωμάει. Α, εκεί νομίζω ότι χάνεται λίγο το θέμα, κατάλαβες. Γίνεται public. Λίγο που πάει λίγο και πέρα από την κόντρα, λίγο στο πιο κουτσομπολιό, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχουμε μια κόντρα, αλλά εσύ έκανες αυτό τότε. Και... Γίνεται content για να έχεις εσύ, ας πούμε, και παρουσιάζεις content το οποίο είναι η public, το diss που έχεις, το beef με κάποιον. Ναι, βάλ' το σε ένα diss. Δηλαδή, μην μου το βάλεις τώρα σε ένα story. Κατάλαβα, αυτό με χαλάει και θεωρώ ότι είναι τζάμπα χρόνος. Απλά φαντάζομαι ότι βλέπουν τα νούμερα και λένε γαμό, ας κάνω άλλο. Είναι πρόμο. Οκ, για εμάς όμως, εσύ που παράγεις content, ας πούμε, δημοσιογραφικό. Οκ, σε εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, μπορεί να μας φαίνεται έτσι. Θεωρείς ότι τους μικρότερους τους αφορά, δηλαδή τους ενδιαφέρει? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα με ντύσαρε ο Μάικιους πρόσφατα. Και με ντύσαρε σε story και με τάγκαρε, με έκανε μέρανε. Hard flex. Μαλάκες, τα story μου πηγαίναν στο Θεό. Έβγαζα... Κάνα follower πήρες. Πήρα μέσα σε δύο μέρες, πήρα πιο 300 followers. Έκανες απάντηση. 2.000 views στο story μου, ξέρω, που έχω 3.000 followers, δεν έχω πολλούς. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι τρελό, πολύ ωραία διαφήμιση αυτή. Δεν απάντησα, όχι, δεν έχω κάτι να πω. Δεν ξέρω γιατί σε ντύσαρε, Για ένα άρθρο που είχα γράψει. Okay. Και... Πες μας γι' αυτό. Με ντύσαρε. Για κάποια πράγματα που είχε ποστάρει με την υπόθεση Τιτκόβ και Vox Populi. Α, οκ.
Και εντάξει, και γενικά κάποια πράγματα που έχει γράψει και κάνει στο παρελθόν, πώς να πω, άσκησα μια κριτική. Πες να είχα δει τώρα. Σε ένα opinion θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν το πήρε πολύ καλά. Άρα είσαι επίσημα ο υπερασπιστής μας στη μάχη απέναντι στο alt-right. Τα έχεις βάλει με τον Μάκιους, τα έχεις βάλει με τους Flat Earthers. Δεν τα βάλαμε με τον Τραμπ, τα έχεις βάλει, αν τα βάλεις και με τον Τραμπ και τον Μίλο Γιαννόπουλος. Είσαι έτοιμος. Κοίτα, με τους Flat Earthers δεν τα έβαλα. Άφησα να πούνε απλά την δική τους άποψη. Κοίτα, ούτε με τον Μάκιους. Ναι, ξέρεις, δεν πήρα θέση. Ούτε με τον Μάκιους τα έβαλα. Αυτός τα έβαλε μαζί μου. Εγώ απλά δεν έχω κάτι να πω μαζί του. Οπότε δεν θα απαντήσω. Έβαζα τις μπύρες που έπινα χωρίς αλκοόλ γιατί έχω κόψει το αλκοόλ. Τέλεια. Έκανα διαφήμιση. Οκ. Εκείνο φτάσανε. Και έκανες και είδα διαφήμιση. Τι κατά. Θα βάλετε μπίπ. Και εδώ θα βάλετε μπίπ. Μα φάνηκε μπίπ, ρωμά. Εδώ θα βάλει μπίπ. Ναι, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, προφανώς. Κοίτα. Ναι, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα λίγο. Πώς φτάσαμε στο Μάκιους? Όχι, που σου έλεγα εν τέλει για να το κλείσουμε είναι αυτό ότι όταν ο άλλος βλέπει ότι το diss του φέρνει τρελό engagement, προφανώς θα το τραβήξει στα social media. Εμένα αυτό με χαλάει, ας πούμε, πιο πολύ. Εντάξει, ποιος είμαι εγώ να το πω, αλλά κατάλαβες. Εκεί το χάνω λίγο, εκεί το λίγο τη φάση. Λέω κάποιους ανθρώπους που ίσως, ξέρεις, μου άρεσε και μου αρέσουν κάποια κομμάτια τους και η μουσική τους. Λέω τώρα μην το κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται. Αν θες κάτω σε ένα diss, να γουστάρει και ο κόσμος. Γενικότερα δεν πιστεύεις ότι έτσι χάνεται το μουσικό κοινό? Δηλαδή μπορούμε να χωρίσουμε το κοινό σε δύο πλευρές. Αυτούς που είναι πιο πιτρικάδες και τρελαίνονται για το κουτσομπολιό και για το παρασκήνιο και για το ποιος τσακώθηκε με ποιον. Και το κοινό το οποίο είτε είναι πιτσιρικάδες, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό χωρίζει τα απαραίτητα ηλικιακά, είτε είναι πιο μεγάλης ηλικίας άτομα, τα οποία τους αρέσει να κάνουν focus στη μουσική, ναι, ως τέχνη και σε να δεύτερη βάση στο ζάντρ. Ναι, δεν θεωρείς ότι αυτή η μέρα του κοινού ξενερώνει με αυτό το πράγμα? Ναι, το πιστεύω. Ασχέτως ηλικίας, νομίζω ότι και πιτσιρικάδες μπορεί να επικεντρώνονται στο μουσικό κομμάτι. Ωστόσο, έχει κάνει πολύ καλό στη φάση, γενικά, στη hip-hop, στη rap, η άνοδος του fame στους παραγωγούς. Mm. Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλό, γιατί τώρα οι άλλοι λένε αυτός είναι ο Skive, αυτός είναι ο Gosei, ας πούμε, ή οποιοδήποτε, ή ο DJ Khaled. Khaled ή Khaled, που είχατε καταλήξει? Khaled. Okay. Khaled. DJ Khaled. Και εκεί μετά λέει, γιατί αυτός τώρα έχει fame, άρα φτιάχνει αυτό, άρα η παραγωγή σου είναι καλή, τι είναι η παραγωγή, ξέρεις. Και πάλι συνδοτά, και το θεωρώ πολύ καλό αυτό για τη rap μουσική. Μου δίνει πάσα να πω σε αυτό ότι έχει αλλάξει, νομίζω και η κριτική δεν υπήρχε τόσο πολύ. Αν πούμε ότι το rap γίνεται pop στην Ελλάδα, ναι, είναι mainstream μουσική, όχι γίνεται pop, γίνεται mainstream. Αυτή τη στιγμή είναι mainstream. Ωραία, είναι mainstream αυτή τη στιγμή. Οκ, okay, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κανάλια στο YouTube αυτή τη στιγμή, όπως π.χ. το Greek Rhyme Matters, όπως π.χ. Το δικό μας, όπως π.χ. και εσείς ίσως μιλήσετε στο podcast σας για δίσκους και για μουσικές και τα κριτικάρετε. Ωραία, αυτό. Αν πηγαίναμε στη mainstream ελληνική μουσική 15 χρόνια πριν, υπήρχε, θεωρείται, κοινό που θα καθόταν και θα ασχοληθεί με το αν είναι καλός ο δίσκος της Δέσποινας Βανδύ ή όχι? Αυτό, ρε φίλε, θυμάσαι που το έλεγα που μιλάγαμε κάποια στιγμή? Και αυτό είναι κάνει κακό στους καλλιτέχνες επίσης. Δεν έχουν μάθει να δέχονται κριτική, ρε φίλε. Και άμα του κάνεις μια κακή κριτική, ο άλλος το παίρνει πολύ στραβά. Νομίζοντας ότι θέλεις να του κάνεις κακό. Ενώ στην πραγματικότητα, αν μπορούσε να ξεχωρίσει την καλή κριτική από την κακή κριτική και να πει, αυτός λέει αυτό, αλλά μήπως έχει δίκιο, μήπως θα γίνω καλύτερος αν ακολουθήσω μια σωστή, ας πούμε, κριτική ενός δίσκου μου. Δεν το έχει ούτε η hip-hop μουσική αυτό, ούτε η mainstream, λαϊκά, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Και ακόμα, τα λαϊκά δεν το έχουν ακόμα. Στο rap κάτι αρχίζει και γίνεται και θα γίνει. Πέρα από το επίπεδο όμως της μουσικής κριτικής, δηλαδή και στο πώς το αντιλαμβάνεται το κοινό. Δηλαδή τώρα βλέπεις στα 2-3 μεγάλα groups στο Facebook που υπάρχουν που ασχολούνται με rap. Όπως το rap καφενείο. Και όχι μόνο, για να είμαστε δίκαιοι. Βλέπεις ότι γίνεται ένα release, σταμάτας. Βλέπεις ότι γίνεται ένα release
Και βγαίνουν όλοι και λένε: α, φλόπαρε ο τάδε δίσκο. Δεν πήγε καλά. Α, πήγε καλά. Α, ήταν καλό, ήταν κακό. Ναι. Κάντο αυτό πήγαινε το 15 χρόνια πριν και σκέψουν να λένε τέτοιο για το Σάκη Ρουβά. Να βγάζει ο Σάκη Ρουβά δίσκο και να λένε. Δεν θα ήταν όμω ωραίο, ρε φίλε. Τα 7 κομμάτια ήταν καλά, τα άλλα 3 δεν ήταν καλά. Να βγάζει κριτική, ρε φίλε. Αλλά η pop, ναι, αυτό ας πούμε δεν έχει τέτοιο κοινό. Ποτέ δεν είχε, ξέρω. Ναι, στην Ελλάδα, ναι. Γιατί στην... δικιά μα. Το αντίστοιχο το country, α πούμε, στην Αμερική. Παίρνει το Uncut, αγοράζει το Uncut, ας πούμε, ή το Mojo ή οτιδήποτε και σου έχει κριτικές για country, για pop, για folk, για οτιδήποτε. Έχουν μάθει στην κριτική, ρε φίλε. Είναι, μέρος του, είναι και μέρος του promo αυτό. Καλά, και το hip-hop, αν πάρεις περιοδικά στην Αμερική, το Source, ναι, το XXL κλπ. Έχουν full βαθμολογία από πάντα. Είχαν rating. Εδώ... Απλά στην Ελλάδα γίνεται ξαφνικά mainstream το να τα παιδιά, η νέα γενιά που μπαίνει στη mainstream μουσική μέσω του rap, νομίζω να ασχολείται με την κριτική. Ναι, ναι, κύριε Γαμάτο. Εγώ το θεωρώ ότι αυτό έχει κάνει και θα κάνει στο μέλλον πολύ καλό. Και πολύ καλό επίσης θα κάνει ότι αύριο ένα παιδί 18-17 χρονών μπορεί με ελάχιστα λεφτά σχεδόν και τζάμπα να μάθει μόνο στο σπίτι του παραγωγή. Εννοώ ότι μπορεί να κατεβάσει ένα πρόγραμμα, να δει 10 tutorials και να μάθει να φτιάχνει μια βασική παραγωγή. Αυτό είναι σημαντικό στο να συνειδητοποιεί αύριο σε ένα δίσκο ή στο τραγούδι του Sneak τι γίνεται από κάτω και τι χρειάζεται να συμβεί για να βγει αυτό. Δεν είναι αυτό που πήγε ο Sneak και έκανε και έφυγε. Είναι δουλειά. Υπάρχει ένα πρόσωπο. Ναι, ρε φίλε. Είναι δουλειά. Να πω κάτι για την κριτική που λέτε απλά, ότι το πρόβλημα και στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι χρειάζεται να εξυγχρονιστεί και το επίπεδο του πώς γίνεται μια μουσικοκριτική πλέον. Γιατί κάποτε ήταν η παρουσίαση μιας δουλειάς που θα βγει ή που έχει βγει. Ναι. Επειδή κάποιος θα πει να το αγοράσει αυτό. Πλέον δεν πουλάς την παρουσίαση της δουλειάς. Μπράβο. Πουλάς την άποψή σου πάνω σε αυτό. Πολύ σωστό αυτό. Είναι πιο δύσκολο να παράξεις ουσιαστικά υλικό γιατί είναι πιο σύνθετο το πώς θα συνδέσεις πράγματα για να μιλήσεις για αυτά. Πολύ σωστό αυτό που λες. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και γενικά. Ναι. Είναι αυτό ρε παιδί μου, μ' αρέσει ο τάδε, ο κριτικός θα πει αυτό, άρα θα μου υποθέτω ότι για να το πει αυτό θα μ' αρέσει ας πούμε. Παλιά, φίλε, ήταν το χαρτζιλίκι σου η κριτική, δηλαδή έπαιρνες το δίσκο και μπορεί, αν ήταν σκατά, θα παίρνεις άλλο δίσκο σε 2 εβδομάδες μετά. Άρα αλλιώς δεν μπορούσες κιόλας. Έχει αλλάξει κριτική, πρέπει να ξέρεις πώς είναι πριν εξοδέψεις λεφτά. Ναι, ήταν πιο σημαντικό για μένα. Αλλά τώρα έχει περάσει στο κοινό και αυτό καταλαβαίνουν ρε παιδί μου 5 βασικά πράγματα. Δεν θεωρώ. Χωρίς να το πω με κακία και disrespect, θεωρώ ότι οι πιο παλιοί ακροατές hip hop στην Ελλάδα, που εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική, δεν είχαν τόσο μεγάλες γνώσεις πάνω στην παραγωγή. Okay. Έτσι νομίζω. Αυτό δεν είμαι μουσικός όπως εσείς οι δύο. Μπορώ να το δω να ισχύει. Ή και ο Γιάννης έχει σπουδάσει και ηχοληψία, οπότε σίγουρα μπορεί να έχει ένα πιο. Έτσι νομίζω. Αυτό. Μπορώ να κάνω λάθος. Εγώ από συζητήσεις που έχω κάνει δεν πιστεύω ότι αναγνώριζαν κάποια πράγματα. Και αυτό όντως έχει αλλάξει πλέον. Εσείς κύριε. Δεν απόφυτε σχολή. Δεν έχω παραγωγή. Αυτό θέλω. Ηχοληψία, άλλο. Η παραγωγή, άλλο. Έλα, πλέον εντάξει, είναι, σχετίζεται όμως. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, Εντάξει, ο παραγωγός, ναι, είναι... Άλλο μουσική παραγωγή, άλλο... Ο παραγωγός μπορεί να μην ακουμπήσει καν την κονσόλα. True. Ασχολιώσουν όμως. Δεν έκανες beats κάπου. Ναι. Μπορούμε να το ζητήσουμε. Σας έκανα μάθημα Logic FL, Cubase, bla bla. Δεκάρι. Μου λέγε φίλος μου, ηχολήπτης, άλλου μουσικού είδους, ότι έχει βρεθεί σε παλιότερα, όταν ήταν σπουδαστής, δεν θυμάμαι που ήταν. Έχει βρεθεί σε ηχογραφήσεις δίσκου, νομίζω, η τραγουδί του Michael Jackson. Oh. Μεγάλο σε ηλικία αυτός. Και μου λέει, απλά κοίταζα, δεν δούλευε. Ήταν κάπως με ένα καθηγητή και κοίταζε. Δεν ήταν και ο Michael Jackson προφανώς και σγράφανε. Mm. Και έλεγε για την πότα τώρα ο παραγωγός ότι με χτυπάει εδώ, θέλω να με χτυπάει εδώ. Ξέρεις που κάτι σημαίνει αυτό, εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς. Ναι. Φανταζόμουν τώρα μαλάκα τι γίνεται στο μυαλό τους, έτσι. Είναι συχνότητα. Είναι συχνότητα, Και για την πότα τώρα, μια λεπτομέρεια. Πέρα από τον ήχο, νομίζω και στα visuals έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το επίπεδο το ήχο. Ναι. Συνολικότερα της mainstream μουσικής. Δηλαδή και σε αυτό θα ήθελα την άποψή σου, ότι βλέπεις τώρα βγαίνουν βίντεο clips και από mainstream pop καλλιτέχνες,
Παραδείγματος χάρη, είδα τη Stamta με το Mente Fuerte, το, α, το τελευταίο δω, release. Το άκουσα μόνο. Οκ, σίγουρα μπορούμε να βρούμε άλλα δύο τέτοια. Και τη Ελένη Φουρέιρα και άλλων, ας πούμε, pop mainstream καλλιτεχνών. Τα οποία τα visuals, αισθάνομαι ότι και τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από αυτά τα video clips είναι παιδιά που ξεκινήσαν να δουλεύουν με rappers και να κάνουν hip hop video clips. Αλλά και τα visuals τα παίρνουν την έμπνευση από hip hop video clips και από γενικότερα τη μαύρη μουσική. Ναι. Πράγματα, R&B. Αναγκάζονται να ακολουθήσουν και αυτοί. Οπότε αυτό αισθάνομαι ότι αναβαθμίζει συνολικά το. Η Tamta το έχει νιώσει και πολύ, νομίζω, το vibe. Εντάξει, δεν έχω άποψη από αυτό. Τουλάχιστον η ομάδα τη. Έκανε ότι κομμάτι παίζει... και με το Sneak πέρσι. Μπράβο, ναι. Mm. Και ότι γενικά παίζει αυτό, ότι αυτό είναι το vibe, ας πούμε. Ξέρεις, είναι και ότι σίγουρα θα... ακολουθάει το wave. Και ότι θα το... θεωρώ ότι η Tamta το έχει κάνει σωστά, το έχει ακολουθήσει σωστά το wave αυτό. Ωραία. Χωρίς να κάνουμε expose κανέναν, επειδή νομίζω ότι αυτό εμένα προσωπικά θα ήθελα να το μάθω, θέλω να μου πεις, και πιστεύω και εδώ στους κυρίους ότι τους ενδιαφέρει, θέλω να μου πεις αν έτυχε κάτι πάρα πολύ περίεργο σε όλα τα βίντεο και συνεντεύξεις που έχεις κάνει με rappers, όμως συγκεκριμένα όμως για τους Flat Earthers, γιατί για τους Flat Earthers σίγουρα δεν είναι περίεργα, κάποιο πάρα πολύ περίεργο, όχι απαραίτητα στενάχωρο ή κακό, αλλά κάποιο περίεργο γεγονός που θα έχεις να το λες ότι έκανα με αυτόν συνέντευξη, άμα θες να μου πεις το όνομα, και μου τύχε αυτό. Είναι η συνέντευξη με τον Νόε, όλοι, εκτός ότι εγώ τον αγαπάω και γουστάρω τη φάση του, δηλαδή... Μ' άρεσε όπως το ξεκινάς. Για πάμε. Θέλω, χωρίς ηρωνική διάθεση, να σου πω ότι θα πήγαινα να κάνω διαλογισμό μαζί του. Είναι το θέμα ότι δεν είχε κινητό, τουλάχιστον... Όχι όμως το podcast εκεί που είχε έρθει με το... Το Vice που είχατε πάει στο βουνό. Στον Ιερό Βράχο. Okay. Το οποίο το λέει όντως Ιερό Βράχο, ο ίδιος, μόνος του. Εκτός ότι ήταν όλο περίοδο, τον έψαχνα περίπου ένα χρόνο για να το κάνουμε. Δεν είχε τηλέφωνο, οπότε συνεννοούμουν με τον manager του και δεν ήταν κι αυτό σίγουρος ότι θα έρθει για το γύρισμα. Όπου σκάει Θεός Νόε, μπλούζα εννοεί, ξέρω εγώ, παντελόνι, καλτσούλα μοβ και Vans σαγιονάρα με το σκύλο του. Εκτός του ότι ξέρει όλη τη γειτονιά, γεια σου κυρία Μαρία, γεια σου κύριε Γιώργο, γεια σου κύριε τέτοιο. Πάμε πάνω και μου λέει: ναι, εδώ κοιμάμαι καμιά φορά. Και μου δείχνει ένα στρώμα που είχε εκεί πέρα που άραζε και κοιμότανε, από ό,τι λέει ο ίδιος. Κάνει διαλογισμό και αυτά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια. Δεν ήταν ακριβώς περίεργο να πω: wow, άλλαξε η ζωή μου. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν πριν σε φάση κάναβι. Να είναι τώρα, έχει αλλάξει η ζωή μου. Είμαι πολύ ήρεμος και αράζω εδώ πέρα. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι με ζητανή. Καλά, με ζητανή όλο το σκηνικό είναι. Είπαμε, σαν thriller ήταν στα δικά μου μάτια, αλλά αυτά καινούργια του Jordan Peele, που είναι horror comedy. Ρε φίλε, ήταν η πρώτη μου, το πρώτο μου video ever, η πρώτη φορά που έκανα κάτι on camera και είχα ένα group από πέντε άναρχους ανθρώπους, με πέντε διαφορετικούς χαρακτήρες που μιλάγαν όλοι μαζί. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Πέταγα μια ερώτηση και άραζα, ξέρω εγώ. Όπου έχουμε πάει για περπάτημα με τον Τάκαρο, με τον Τάκη Τσάν, μοναστηράκι. Εντάξει, από όλα τα τραπέζια. Τάκη, ξέρω εγώ. Μένουν κάτι τύποι, ένας τύπος με την κοπέλα του, μένουν με τα μάξι. Πάμε εγώ, Χαρμάνης και Τάκη Τσάν να βοηθήσουμε, σπρώχουμε τα μάξι να πάρει μπρος. Του λέει, άλλος έφυγε, λίγο εικόνα. Σε ξέρω, στον Τάκη, ξέρω, για αυτά. Τέτοια μικροπράγματα. Του Mad Clip ήταν το πιο hardcore, μπορώ να πω. Με το αυτοκίνητο. Με τα Max και το πορτοφόλι του. Κάποιο που αισθάνθηκε με το πορτοφόλι του. Το πορτοφόλι του. Δηλαδή. Είναι πολλά τα λεφτά. Έσκασε όντως. Άσε, πληρώνω εγώ. Και, που είχαμε πάει για συνέντευξη. Και φίλε, βγάζει το πορτοφόλι του και δεν χωράγαν τα λεφτά μέσα. Μας είχε πει ένα άλλο ακραίο σκηνικό που είχαν παίξει μαχαιριές. Είχαν πάει να βοηθήσουν μια κοπέλα που την έδερνε κάποιος στον δρόμο. Όντως. Ναι, αλλά αυτό δεν θα το πούμε, ας το πει κάποια στιγμή ο Mad Clip. Άμα ξανακάνει τη συνέντευξη, ρώτησε τον να το πει on the record. Okay. Είχε πάει να βοηθήσει μια κοπέλα μαζί με κάποιους άλλους. Προχωράγαν στον δρόμο και πετύχαν μια κοπέλα που ήταν θύμα βίας εκείνη τη στιγμή. Τι λες εσύ. Ναι, και μπήκαν στη μέση, ας πούμε, και τραυματιστήκαν κιόλας. Αλήθεια λες. Αλλά να πω ότι το θυμάσαι αυτήν την ιστορία. Νομίζω εν τέλει παρενέβησαν και γλίτωσε η κοπέλα. Okay. Αλλά σου αφήνω αυτό, σου δίνω πάση σε ένα κάποια στιγμή να το βγάλεις. Κάποιο σκηνικό που αισθάνθηκες πολύ άβολα. Κοίτα, άβολα. Αισθάνθηκα άσχημα από συμπεριφορές 2-3 φορές. Okay.
Δεν θα πω ονόματα. Συμπεριφορές προς τα εσένα ή συμπεριφορές γενικότερα on camera επειδή γράφει κάμερα. Όχι, όχι. Συμπεριφορές off camera. Α, οκ. Okay. Δηλαδή, έχει γίνει μια... με έχει πάρει παραγωγός τηλέφωνο, ο οποίος δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου μαζί του και να μου σούρνει, να με βρίζει, ξέρω εγώ, να μου φωνάζει. Ξέρεις, για κάποια παρεξήγηση που έχει ψιλογίνει, η οποία λυνόταν πολύ εύκολα, χωρίς να με ξέρει, το οποίο με έχει κάνει και νιώσω πολύ άβολα, γιατί εγώ είμαι πολύ ήρεμος τύπος και δεν γουστάρω. Παρεξήγηση πάνω στη δουλειά. Ναι, με κάποιες συνεννοήσεις που έπρεπε να γίνουν, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι rappers, δύο φορές. Μία φορά που με έχει πει κάποιος on camera κάτι, δεν μου έχει πει ποτέ να το βάλεις και με έχει πάρει μετά τηλέφωνο και ενώ έχει πει πολύ καλά λόγια για έναν άλλο rapper, καλά λόγια, με παίρνει τηλέφωνο μετά αφού έχει βγει το βίντεο και μου λέει «Κι αν εγώ είχα τσακωθεί με αυτό το rapper και έβγαζες εσύ αυτό το βίντεο, τι θα γινόταν». Θα τα βρίσκαμε, τι θα γινόταν. Και πρώτα απ' όλα λέει, ευχαριστώ. Πρώτον λες καλά λόγια για αυτόν, δεύτερον δεν έχετε τσακωθεί. Αν είχατε τσακωθεί. Και τρίτον, ρε φίλε, εσύ το πες, δεν σε έβαλα ποτέ να πεις κάτι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα, μικρό παρεξηγήσεις. Ή άλλος ράπερ που μου ζήταγε να βγει ένα πλάνο 3 δευτερολέπτων, επειδή δεν του άρεσε η στάση που είχε πάρει σε εκείνα τα 3 δευτερόλεπτα και ήθελε να κατέβει όλο το βίντεο για να ξανανεύει. Αυτά όχι απαραίτητα στο Vice, γενικά σου γενικά, λέω πράγματα που έχουν συμβεί. Για 3 δευτερόλεπτα, ρε, κυριολεκτικά, του λέω το time code ποιο είναι και μου λέει 0,56 με 0,59, ας πούμε. Και τους πας, 3 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Τέτοια πραγματάκια, δηλαδή... Υπάρχει τη λιωμανία στο ελληνικό hip hop, κύριε. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί καταλήγουμε, αυτό το podcast εκεί θα καταλήξουμε, ότι υπάρχει τη λιωμανία στο ελληνικό hip hop. Πριν λήξουμε, θέλω την άποψή σας για κάτι. Γυναίκες τράπερ, ράπερ. Να μιλήσει ο... ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ο Κώστας. Ο Κώστας, γιατί τον βλέπω, γυαλίζει το μάτι του μόλις το άκουσε. Χαμογέλασε. Γυαλίζει το μάτι του. Τι θες να πούμε για αυτό το θέμα. Αν σας αρέσουν κάποιες κοπέλες από όσες έχουν βγει. Συγκεκριμένα, ας πούμε. Ναι, άμα έχετε ακούσει κάτι που είναι αγουστάρατα, ας πούμε. Και πώς βλέπετε τη φάση τώρα που αρχίζουν και βγαίνουν. Στην Ελλάδα, λέμε. Ναι, αρχίζουν και βγαίνουν κοπέλες στην Ελλάδα που. Εντάξει, ξέρεις. Το καλό είναι ότι βγαίνουν όλο και περισσότερες, ξέρω. Αυτό. Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει κάποια ιδιαίτερα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, φαντάζομαι δεν είμαι και εγώ το target group αυτών των artists. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, αναγνωρίζω ότι γίνεται όλο και καλύτερη η δουλειά τους, ας πούμε. Ανεβαίνει το επίπεδο. Okay. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ανεβαίνει η φάση. Εγώ θα ήθελα, κοίτα, στην Αμερική τις παρακολουθώ όλες και τις σέβομαι όλες. Δηλαδή, θεωρώ ότι και η Cardi B είναι καλή rapper, και η Megan Thee Stallion είναι καλή rapper, και η Nicki Minaj είναι πολύ καλή rapper. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, θα προτιμούσα να βλέπω αυτή τη νέα γενιά από τις κοπέλες που προσπαθούν ή είναι ήδη στη φάση αυτή να ασχολούνται λίγο με πιο μελωδικά, με πιο μελωδικές πτυχές της μουσικής. Δηλαδή, θα ήθελα να δω περισσότερες γυναίκες R&B τραγουδίστριες, οι οποίες να συνδιαλέγονται με τους rappers και με όλο αυτό το ζάντρο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Παρά, δεν ξέρω, όσες έχω δει, θα σου το πω έτσι, όσες έχω δει, μου φαίνεται ότι είναι λίγο κυροσκοπικός ο τρόπος που προσεγγίζουν το είδος. Δεν μου φαίνεται ότι ζουν για να αναπνέουν, για να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτερες γυναίκες rappers. Μου δίνουν την εντύπωση ότι ζουν για να αναπνέουν, για να κάνουν επιτυχία, χωρίς να έχουν αυτό που προϋποθέτει τεχνικά η επιτυχία. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν πάρεις τους άντρες και ο Mad Clip και οποιοδήποτε άλλο όνομα είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και ο Light, και ο Mente Fuerte είναι τεχνικά καλοί rappers και ναι, κατέχουν ναι, το ίδιο. Κάποια γυναίκα που να πω ότι είναι και τεχνικά πολύ καλή rapper και μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ναι, 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 πάμε ναι, τώρα για το στα New Zeros. School, ας πούμε, θα μιλήσουμε για την Inca, ας πούμε, την Dogmother, για όχι, το New School. Που να μου δείχνει ότι και τεχνικά είναι καλή και το κατέχει αυτό, δεν έχω ξεχωρίσει κάποια, ρε φίλε. Okay. Εσύ, Στάση και Θάσο. Οπ, ελιγμό σου κάνω. Γιατί περίμενα να ακούσω και την άποψη. Όχι, ήθελα να ακούσω την άποψη όλων σας για να κοίτα, γενικά εκτιμάω τις γυναίκες rappers, trappers, δεν ξέρω πώς λέτε, συνέοι. Boomer. Γενικά, ναι, έχω καλές σχέσεις σχεδόν με όλες τους. Και κιόλας με τη μία έχω δουλέψει, με την άλλη έχουμε πει να δουλέψουμε, με την τρίτη δεν έχουμε δουλέψει ακόμα. Γενικά πιστεύω όμως ότι όλες θέλουν actual δουλειά στο τι, στο τι bars φτύνουνε.
pop. Πολύ slang. Πολύ slang σήμερα. Αλλά βλέπεις ότι ανεβαίνει το επίπεδο, ρε παιδί μου, κάθε κυκλοφορία είναι σίγουρα, καλύτερη. Σίγουρα, ξέρεις τι, δεν ξέρω αν ανεβαίνει το επίπεδο σε θέμα στα raps τους. Ανεβαίνει σίγουρα το όλο το εικαστικό και πώς το πλασάρουμε, ανεβαίνουν οι παραγωγές, ανεβαίνουν τα budgets. Τα raps τους θα βλέπω λίγο στάσιμα όμως. Εμένα, ας πούμε, θα σας πω, ξεχωρίζω. Προσωπικά μπορεί να διαφωνήσετε, ρε παιδί μου. Εμένα η Ghetto Queen μου αρέσει και θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει πέντε πράγματα μελλοντικά. Από όσες υπάρχουν και εγώ την ξεχωρίζω. Ναι, αυτό. Εντάξει, προσωπικό γούστο, έτσι. Αλλά χαίρομαι, ρε φίλε, που παίζει αυτή η φάση, γιατί θέλω να... Δηλαδή, θέλω και η κοπέλα που ακούει rap, πλέον στην Ελλάδα, να λέει ότι μπορώ και εγώ να το... Ξέρεις, είναι, να βρεις και μια ταύτιση. Είναι ένα community που μπορώ να μπω και εγώ μέσα ως artist και όχι απλά ότι θα παίξω ένα κλιπ. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Ότι υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, ναι, όμως δεν νιώθεις ότι πρέπει να βγει μια γυναίκα μπροστά που να γράψει στίχους, που να μας αγγίξει όλους. Που να μας αγγίξουν όλους. Ναι, δηλαδή, όπως βγαίνει ο Lex και βγάζει ένα δίσκο ολοκληρωμένο, δύο δίσκους ολοκληρωμένους και μας αγγίζουν όλους, υποθέτω. Άντρες, γυναίκες, δεν πρέπει να βγει και μια γυναίκα που να βγάλει κάτι και να τους αγγίξει όλους και να γίνει σύμβολο. Θα γίνει. Ας μην τους αγγίξει όλους. Άκουσα, άγγιξε το 50%. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Όλους, κάθε προβολή το λέω, καταλαβαίνεις. Ναι. Πιστεύω θα γίνει, απλά όλες οι κοπέλες που έχουν ξεκινήσει τώρα βρίσκονται ακόμα στην τρίτη κυκλοφορία τους. Ας πούμε, π.χ. ούτε ο Sneak, ας πούμε, πόσα κλιπ είχε, πόσα κομμάτια είχε μέχρι να πραγματικά να πεις. Καλά, ο Sneak. Κοίτα, ο Sneak ξεκίνησε ένα πολύ περίεργο αέρα. Mm. Αυτό, μα και τώρα στην ουσία για τις γυναίκες είναι ακόμα ένα ψηλό άγωνο έδαφος η φάση, ρε παιδί μου. Όπως ήταν και τότε για το Sneak, ξέρω εγώ. Ο Sneak προσπαθούσε να βάλει αυτή τη φάση μέσα. Έχει τεράστια διαφορά. Αντίστοιχα και αυτές όμως προσπαθούν. Αυτό δεν είπες. Ναι. Ότι αντίστοιχα και αυτές κάπως ψιλοπροσπαθούν να δώσουν το γυναικείο vibe. Και το γυναικείο vibe υπάρχει παγκόσμιο. Δηλαδή δεν υπάρχει το να ακούς Μίγκος έξω και να μην ακούς Μινάζ. Ναι. Όχι, ναι. Παγκοσμίως υπάρχει 100%. Το θέμα είναι ότι ακόμα σου λέω στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν έχουν γράψει bars. Για να πούμε ότι υπάρχει. Ίσως επειδή δεν υπάρχουν πολλές ακόμα. Κατάλαβες. Ρε παιδί μου, όταν θα υπάρξουν και περισσότερες, θα υπάρξουν και οι πιο λυρικές, ξέρω εγώ. Ναι. Θα υπάρξουν και. Αν υπάρξει ανταγωνισμός. Άμα υπάρξει καταρχάς, άμα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις. Ενώ. Κατάλαβες. Ναι. Άλλο να είναι 10, άλλο να είναι 1000. Τώρα είναι maximum 5, 6 νομίζω. 6 κοπέλες. 6 μετράω. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ. Τύπου, οπότε λογικό ρε παιδί μου, όπως παλιά ήμασταν σε φάση, ήταν 5 άτομα που έκαναν New School Rap στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Οκ. Δεν ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι από όλους, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Μετά που βγήκανε πόσοι, μπορούσες να γουστάρεις περισσότερο, ξέρω εγώ. Υπήρχαν οι περιπτώσεις που έβγαιναν ταλέντε, μπλα μπλα και όλα αυτά. Και διαφορετικά μεταξύ τους. Έχω unpopular θεωρία ότι δεν υπάρχει New School Rap, αλλά αυτό είναι σε άλλο επεισόδιο. Καλά, ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Όταν λέω New School εννοώ όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, ένας τύπος ο οποίος ήθελε έναν ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Αυτό το έλεγα New School. Okay. Αυτό. Άλλο επεισόδιο. Εγώ το λέω New School, ναι, εντάξει. Άλλο επεισόδιο, άλλο επεισόδιο. Ναι, okay. Μια τελευταία ερώτηση εγώ θέλω να κάνω στον Αντώνη πάρα πολύ. Το επόμενο επεισόδιο. Ναι, μια παρέμβαση θα ήθελα να κάνω. Και βγάζουμε γραμμές. Και βάζουμε γραμμές. Πολύ κλεισέ ερώτηση, αλλά πρέπει να μας απαντήσεις εσύ. Με ποιον, αν ήσουν στο αμερικάνικο Vice, είχες την ευκαιρία να πας στο αμερικάνικο Vice ή να πας γενικότερα στην αμερικάνικη σκηνή, με ποιον θα σκότωνες εντός εισαγωγικών για να του κάνεις συνέντευξη ή να κάνεις ένα βίντεο σε το 48 ώρες με τους Ζητανοί. Asap Ferg. Με τη μία. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Ναι, και εγώ, ναι. Ναι, ρε, ναι, γαμάει. Και συγκεκριμένα Ferg κιόλας, όχι. Ναι. Έχει, μ' αρέσει πολύ η αισθητική του και στα visualization, ας πούμε, όλο. Και εντάξει, η εμφάνιση του στο Jimmy Kimmel είχε βγει πρόσφατα με τη μάσκα, με Rodman. Ναι, το Dennis Rodman, ναι. Γαμώ τα aesthetics. Οπότε, ναι, πέρσι θα σου έλεγα Travis Scott, αλλά φέτος, εκεί είμαστε. Τρελό. Σου θυμάμαι κάποια στιγμή έχει έρθει ο A$AP Ferg στην Ελλάδα να γίνει με το Vice ή με τον Αντώνη γενικότερα κάποιο. Να παιχτεί κάποιο κονέ, με του Flat Earthers. Του Αμερικάνου. Έτσι να πάει στην Ελλάδα. Παιδιά, χίλια ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο για το podcast. Είναι γάμο το team. Το παρακολουθώ, γουστάρω. Και θεωρώ ότι θα πάει γαμιώντας και θα χαίρομαι που είμαι ο πρώτος. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σου λόγια. Ακολουθείτε τον Αντώνη Κωνσταντάρα στο Instagram. Αν τον έχετε ακολουθήσει ήδη όλοι τώρα, follow. Ναι, γιατί το είχα βάλει στην αρχή από κάτω. Δεν ξέρω. Ηλία, ρίχνει το podcast. Ναι, και στο Vice ό,τι βγάζει. Και κάνουμε και ένα bro fist κορονοϊού με distance. Hey. Social distance και όλα τα σχετικά. Και εδώ πέφτει το σήμα έναρξης που κάνει. Ωραία, θα σα πω κάτι. Κάτσε ρε, περίμενε, παιδιά. Έλα, έλα, Γιάννη, θα μας πει ιστορία. Παιδιά, είμαι και εγώ στο τέτοιο, περιμένετε. Βάλε την πυρίτσα σου. Έχεις δει τι κάνει, πίνει μπύρα στην κούπα του καφέ. Είσαι μάρτυρας. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το έχεις κάνει και το έχεις βάλει κιόλας, το έχεις δείξει. Δεν μπορούσα να κόψει το πλάνο, ρε παιδιά, χάλα για ανάλυση. Όχι, όχι, respect, ήταν honest, ξέρω εγώ. Εντάξει, υποτίθεται ότι κάνουμε podcast. Δεν έχουν πάρει ακόμα τις κούπες που πρέπει. Δεν πειράζει. Σου είπα ότι πήγα να παραγγείλω κούπες. Ραπ καφέ. Ραπ καφέ. Και μου λένε, ναι, οκ, απλά σε 15 μέρες θα ξεκινήσουμε παραγωγή. Και τους λέω γιατί. Λέει γιατί κολλήσαμε κορονοϊό και έκλεισε το μαγαζί.